Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 33 χιλιόμετρα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 11:21 το πρωί και έγινε αισθητή στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 11:24 σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός, 3,7 Ρίχτερ. Με περίπου το ίδιο επίκεντρο. Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Καρακώστας τονίζει ότι είχαμε 3 μετασεισμούς, με τον μεγαλύτερο να είναι 3,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Έγινε πολύ καλά αισθητός ο πρώτος σεισμός. Έγιναν αντιληπτά όλα τα κύματα του σεισμού, μέχρι που έκαναν και κάποιους να πιστέψουν ότι πρόκειται για 2 σεισμούς και όχι για έναν, ανέφερε ο καθηγητής σεισμολογίας, προσθέτοντας πως αυτό οφείλεται στο μέγεθος του σεισμού, αλλά και στην απόσταση. Μέχρι ξεκίνησε τις 11:21 με το σεισμό με μέγεθος 4,2 και συνεχίστηκε στα επόμενα 5 λεπτά. Έγιναν 3 σεισμοί, ο μεγαλύτερος των οποίων είχε μέγεθος 3,7 και ο δεύτερος ήταν επίσης πάνω από 3. Στη συνέχεια, μετά από αυτό το πρώτο πεντάλεπτο και μέχρι τώρα που μιλάμε, η δραστηριότητα αυτή έχει περιοριστεί, υπάρχει δηλαδή μία ύφεση. Βεβαίως εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της δραστηριότητας αυτής. Ο σεισμός ο πρώτος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Θεσσαλονίκη και έγινε πολύ καλά αισθητός, θα έλεγα, με την έννοια ότι έγιναν αντιληπτά όλα τα κύματα του σεισμού, μέχρι που έκαναν κάποιους να πιστέψουν ότι πρόκειται για 2 σεισμούς και όχι για ένα. Σε τι το αποδίδεται? Είναι η απόσταση που, η απόσταση και το μέγεθος. Αυτός ο συνδυασμός έχει δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Το κάνουμε γνωστό ότι αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει λίγο βορειότερα, γύρω στα 10 χιλιόμετρα, υπολογίζω, βορειότερα από το σεισμό που είχε γίνει το 1978. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός του 1978 ήταν στις νότιες όχθες των λιμνών, ενώ αυτός ο σημερινός είναι στις βόρειες όχθες, κοντά στο χωριό Προφήτης. Η πιθανότητα για να γίνει ένας ισχυρός σεισμός είναι μικρή. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να κάνω πρόγνωση όσο μικρή και να είναι αυτή η δυνατότητα. Το πιο φυσιολογικό είναι ότι αυτή η δραστηριότητα θα συνεχιστεί, θα έχουμε και άλλους, ενδεχομένως και άλλους που να είναι αισθητοί από τον κόσμο. Μπορεί και κάποιον λίγο μεγαλύτερο, αυτό είναι το πιθανό.